Στον υπομονή όλους. Ωραία. Και θα σας ακούσω και στη συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ λοιπόν. Θα κάνω μια γενική ενημέρωση όπως πρέπει θεωρώ. Και υπάρχουν και υπηρεσιακοί, επειδή είναι και θέματα τεχνικά και οικονομικά. Όταν υπάρξει κάτι περαιτέρω, θα τοποθετηθεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όποιες ερωτήσεις υπάρχουν πιο εξειδικευμένες και σε πιο μεγάλες λεπτομέρειες, για να μην κουράσω, βεβαίως και μπορείτε να ρωτήσετε ο καθένας και να αναφερθεί σε όποιο ζήτημα επιθυμεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω γενικά είναι ότι η διάσπαση του Δήμου, όπως καταλαβαίνετε, έφερε και μία απομείωση και στο προσωπικό και στον εξοπλισμό. Σε έναν εξοπλισμό που ήταν ήδη σε κακή κατάσταση, με τη φθορά του χρόνου φανερή πλέον και τα σημάδια του χρόνου, και έναν εξοπλισμό που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, επειδή πολλά από αυτά τα οχήματα έχουν μείνει σε συνεργεία, μπορεί και πάνω από ένα και ένα μισή χρόνο, να τα δρομολογήσουμε, να δούμε ποια αξίζει τον κόπο να δαπανίσουμε για την επισκευή τους κάποια χρήματα και ποια θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση οριστικά να τα θέσουμε εκτός λειτουργίας. Το προσωπικό λοιπόν του κεντρικού πλέον Δήμου, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ στο τι είχαμε πριν, αφού ζούμε μια διαφορετική πραγματικότητα εδώ και λίγο διάστημα, είναι 28 μόνιμοι, οι οποίοι είναι για αποκομιδή, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτούς είναι οδηγοί, είναι επιστάτες, είναι οδοκαθαριστές, είναι φύλακες, 20 άτομα από τις ίδιες κατηγορίες, τα οποία είναι ορίστου χρόνου. Οι εξαμηνείτες στην Κοινοφελή ήταν 37 άτομα, οι οποίοι όμως 31 εντεκάτου, δηλαδή στο τέλος αυτού του μήνα, 30 συγγνώμη, ναι, τελειώνει η σύμβασή τους, οπότε δεν θα τους έχουμε πια. Και από την 3Κ σήμερα το πρωί ορκίστηκαν μόνιμοι και τους καλωσορίζουμε και εύχομαι να έχουν υγεία και δύναμη για τα καθήκοντά τους, 77 άτομα. Και συνολικά σε όλο αυτό το προσωπικό υπολογίζουμε ότι πρέπει να είναι γύρω στα 20 με 22 άτομα αμαία, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να βγουν στο πεδίο, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να απασχοληθούν στα γραφεία, σε κάποιες διοικητικές θέσεις, σε κάποιες πιο ελαφριές δουλειές. Όπως είπα, οι ειδικότητες που είναι μέσα σε όλο αυτό το προσωπικό είναι και εργάτες καθαριότητας και φύλακες και χειριστές και οδηγοί και επόπτες καθαριότητας.